Συγκλονισμένη η ανθρωπότητα καθημερινά με την έκβαση δύο πολέμων. Το τι ο πλανητάρχης εκάστοτε αποφασίζει παγώνει. Και τι ο αντίθετος συνασπισμός σκαρώνει. Και σίγουρα ξεχνιέσαι προς στιγμήν. Και τρέφεις και ελπίδες όταν βλέπεις τον Βλάντιμιρ Πούτιν μέσα σε μοναστήρια και να σπάζεται εικόνες. Αυτό που θα δείτε και στο βιντεάκι είναι ιστορική απόφαση για Κρεμλίνο. Ο Πούτιν προσήλθε στην ιστορική λαύρα της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Σεργίου στα περίχωρα Μόσχας να προσκυνήσει την πασίγνωστη εικόνα της Αγίας Τριάδας από τον κορυφαίο Ρώσο αγιογράφο του Μεσαίωνα Αντρέι Ρουμπλιόφ, μαθητή και φίλο του Θεοφάνη του Έλληνα που έχει υμνήσει ο σκηνοθέτης Αντρέι Ταρκόφσκι. Η εικόνα εξήλθε από την γκαλερί Τρετιακόφ. Δόθηκε για λειτουργική χρήση στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και τοποθετήθηκε στην ιστορική της θέση με τήρηση όπως υπογραμμίζεται όλων των κανόνων συντήρησης. Με την κίνησή του ο Ρώσος Πρόεδρος μοιάζει να συντάσσεται έμπρακτα με τους υποστηρικτές δικαιώματος, πιστών και εκκλησίας να έχουν το προβάδισμα στην περίπτωση εικόνας που αγιογραφήθηκε για σκοπούς λειτουργικούς. Ο Πούτιν συνοδεύτηκε από τον Πατριάρχη Μόσχας, Πασών των Ρωσιών Κύριλλο, σταμάτησε να χαιρετήσει τους συγκεντρωμένους επισκέπτες της περίφημης μονής που τον επιφημούσαν. Πρόκειται, λέγεται, για την πρώτη εικόνα που ιστορεί τον Θεό σε τρία διακείμενα ανθρώπινα σώματα, εικονοποιημένα με μια ανάλαφρη χάρη που εξυψώνει και μας εξοικειώνει με το Θείο. Δείτε το προσκύνημα. Η Ζαχάροβα μίλησε για τελετουργικό έγκλημα ημέρα Αγίας Τριάδας. Και άλλοι αξιωματούχοι εξηγούσαν περίπου τα ίδια. Μήπως το Κρεμλίνο αυτή τη στιγμή μεταδίδει σημαντικότατο μήνυμα. Στο δυτικό κόσμο όμως το χαβά τους. Η Τάγκε Σφίγγερ προχθές έγραφε «Η Φόντερ Λάιεν πρέπει να παραμείνει επικεφαλής της Κομισιόν. Η Κάλλας να γίνει ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική». Η Κάγια Κάλλας της Εσθονίας που είναι χειρότερη και από τον Μακρόν. Την είδατε. Όλοι αμείβονται που υπακούν ορθά. Εν τω μεταξύ, η Λε Φίγκερο στη Γαλλία γράφει πως η Ουκρανία και η Μολδαβία είναι πιο κοντά πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη γερμανική Die Welt, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέο καθεστώς για Ουκρανούς πρόσφυγες. Η κυβέρνηση θα πρέπει να προσφέρει στους Ουκρανούς πρόσφυγες ευκαιρίες εργασίας, να απελάσει όσους αρνούνται να ενσωματωθούν, δηλώνει ανώτερος βουλευτής Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης Βαυαρίας Αλεξάνδερ Ντόμπριντ. Και με όλα αυτά, τα Βαλκάνια δεν ήταν ποτέ ήσυχα. Έχουν πια αποκαλυφθεί τα σχέδιά τους. Εποχή προπολέμου Ιουγκοσλαβίας. Τα σχέδια κάποιων που έψαχναν ένα μαύρο πρόβατο, όπως έλεγε τέος κατάσκοπος της CIA. Αυτού του βαθμού η αποκάλυψη των ειδήσεων είναι χρέος των δημοσιογράφων. Αυτό είπαν οι δικαστές για τον Τζούλιαν Ασάνς. Και βλέπουμε την Αμερική να κάνει ένα συμβασμό. Γιατί
Ένεκα των εκλογών. Ο μύθος Τζούλιαν Ασάνς αποφυλακίζεται. Ετοιμάζεται να τερματίσει δικαστική οδύσσια 14 χρόνων. Περίπλοκες διπλωματικές κινήσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βρετανία, Αυστραλία οδήγησαν σε αυτό που φαινόταν ανυπέρβλητο. Όλα τα ξεκίνησε ο Άντονι Αλμπανέζι, νέος πρωθυπουργός Αυστραλίας, από το 22 Μάιο. Έθεσε την υπόθεση σε προτεραιότητα αθόρυβα παρασκηνιακά, ύστερα με κοινοβουλευτική ψηφοφορία για επαναπατρισμό του Ασάνζ. Να τονιστεί εδώ, με υποστήριξη αντιπολίτευσης και όλοι οι διπλωμάτες των άλλων χωρών σε δράση. Μην ξεχνάνε, 175 έτη κάθερξης. Και ο Ασάνζ, 52 ετών πια, θα μπορούσε να κάνει χρήση του Αμερικανικού Συντάγματος για την υπεράσπιση του και συγκεκριμένα της πρώτης τροπολογίας περί ελευθερίας λόγου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα και με τον Νικ Μπάμος, αξιωματούχο επικεφαλής επιχειρηματικού εγκλήματος δικηγορικής εταιρείας Peters & Peters, άσκησε πίεση, οι δύο πλευρές ήλθαν σε συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν κατηγορίες περί δημοσίευσης απόρριτων πληροφοριών, με αντάλλαγμα την ομολογία ενοχής του Τζούλιαν Ασάνζ για υποκλοπές και έκτηση ποινής. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.